Συμπατριώτησες, συμπατριώτες, διαρχόμαστε μια κρίσιμη περίοδου που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές προκλήσεις, από αβεβαιότητα και από πρωτοφανεί ανακατατάξει που επηρεάζουν όλους μας. Η πανδημία του κορονοϊού, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η νέα ανάφλεξη στην ίδια μας την γειτονιά αποδεικνύουν πόσο μετάβλητος είναι ο κόσμος και ταυτόχρονα υπογραμμίζουν την ανάγκη για ισχυρά αντανακλαστικά από πλευράς κρατών για αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων κρίσεων. Το σκηνικό που διαμορφώνεται προκαλεί ποικίλε επιπτώσει σε διάφορα επίπεδα και καλούμαστε να διαχειριστούμε πάντα με υπευθυνότητα και ορθολογισμό μια ιδιαίτερα σύνθετη κατάσταση πραγμάτων, ειδικά στον τομέα τη ενέργεια και ευρύτερα τη οικονομία. Ω κυβέρνηση, μένουμε προσιλωμένοι και εργαζόμαστε για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών, τη διατήρηση τη προοπτική για τη χώρα μα καθώς επίσης την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κυρίε και κύριοι, η κυπριακή οικονομία παραμένει ανθεκτική και ισχυρή χάρη στη συνετή δημοσιονομική πολιτική. Η πρόσφατη διπλή αναβάθμιση και η κατάταξή τη σε επενδυτική βαθμίδα από του Μούτι, 12 χρόνια μετά, προσφέρει ευκαιρίε για την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και κατ' επέκταση τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία με δεδομένη την προσήλωσή μας στην διασφάλιση συνθήκων οικονομικής ανάπτυξης, θέλω να επαναλάβω ότι για την κυβέρνηση η δημοσιονομική υπευθυνότητα, ο υγιής χρηματοπιστωτικός τομέας και οι διαρκείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις καθορίζουν το πλαίσιο των αποφάσεων που λαμβάνουμε. Μόνο μέσα από τέτοιες υπεύθυνες προσεγγίσεις, μακριά από και ευχολόγια, διασφαλίζεται η ανάπτυξη, η πρόοδος, η ασφάλεια και κατ' επέκταση η ικανότητα της κυβέρνησης να ασκεί αποτελεσματική και στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Φίλε και φίλοι, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Γνωρίζω την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης λάβαμε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πολίτε. Ενδεικτικά να φέρω την ανανέωση τη συμφωνία για την ΑΤΑ, την αύξηση των επιδομάτων πρόνοια, την αύξηση του επιδόματο χαμηλοσυνταξιούχων, τη μείωση τη έκτακτη εισφορά στην άμυνα επί του φρακταίου φόρου, την αύξηση του επιδόματο στι πολίτεκνε μάνε, την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή σε αρκετά είδη πρώτη ανάγκη, το σχέδιο χτίζω και αρκετά άλλα. Σήμερα, αξιολογώντας τα υποδιαμόρφωση δεδομένα, ανακοινώνουμε ένα νέο πακέτο στοχευμένων μέτρων άμεσων και μεσοπρόθεσμων για την στήριξη της κυπριακής κοινωνίας. Τα άμεσα μέτρα αφορούν πρώτον, κλιμακωτή επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024 για οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, ενώ για τους ευάλωτους καταναλωτές η επιδότηση καλύπτει το 100% της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεύτερον, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης κατά 8,33 σεν το λίτρο για τους μήνες Νοέμβριο του 2023 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2024. Τρία, μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 6,39 το λίτρο από τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάρτιο του 2024. 4. επιδότηση κατά 2% του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων που έχουν συναυθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2023 για αγορά και ανέγερση πρώτης κατοικίας για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ. Πέμπτον, μηδενικό συντελεστής ΦΠΑ στο κρέας και τα λαχανικά από την 1η Δεκεμβρίου 2023 μέχρι το τέλος Μαΐου 2024. Έκτον, επιδότηση ενικίου για λήπτες ελάχιστο εγκυομένου εισοδήματο με φάπαξ ποσό 300 ευρώ σε όσους λαμβάνουν επιδότηση ενικίου ή τόκων στεγαστικού δανείου. Το ποσό αυξάνεται στα 500 ευρώ σε δικαιούχους με σοβαρή αναπηρία. Έβδομον, εφάπαξ ενίσχυση στους λήπτες επιδόματος διακίνησης αναπήρων με ποσό 120 ευρώ. Οχ, όγδον, επέκταση του επιδόματος τέκνου για πολίτεκνους, καλύπτοντας τα παιδιά μέχρι την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους. Έντατον, αύξηση κατά 5% του επιδόματος τέκνου. Κυρίε και κύριοι, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα αποσκοπούν στην εξέβρεση μόνιμων και βιώσιμων λύσεων για την δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους και την εξασφάλιση προσιτής στέγης. Συγκεκριμένα, πρώτον, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών χωρίς την καταβολή κεφαλαίου σε μικρού και μεσαίου μεγέθους κατοικίες με την παραχώρηση αρχικής χορηγίας 1.000 ευρώ και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού με δόσεις Μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο. Δεύτερον, αύξηση τη ισχύω αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματο σε επιχειρήσει μέσω φωτοβολταϊκών. Όσον αφορά τώρα την στεγαστική πολιτική, ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τη νέα γενιά του τόπου μα, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, προχωρούμε για πρώτη φορά με συγκεκριμένο σχεδιασμό ω ακολούθω. Πρώτον, σχέδιο ανακαινίζω, ενοικιάζω για την ένταξη κενών και αδρανών κατοικιών στην αγορά ενοικίου. Δεύτερον, ενίσχυση υφιστάμενων πολεοδομικών κινήτρων για ανέγερση οικιστικών μονάδων, μέρο των οποίων θα παραχωρούνται με προσιτό ενίκιο. Τρία, σχέδιο χτίζω και σε ιδιωτική γη με αξιοποίηση πρόσθετου συντελεστή δόμηση και φορολογικών κινήτρων για κατασκευή και νοικίαση οικιστικών μονάδων σε προσιτές τιμές. Τέταρτον, κοινωνική στέγαση μέσα από την ανέγερση οικιστικών μονάδων σε συγκεκριμένα τεμάχια γης. Πέμπτον, παραχώρηση οικοπαίδων στην Ήπεθρο για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Έκτον, στεγαστική επιδότηση νεαρών ζευγαριών ή και νέων μέχρι τις ηλικίες των 41 ετών με παραχώρηση εφάπαξ χορηγία από 20 μέχρι 50.000 ευρώ στη βάση κριτηρίων. Λεπτομέρειες και για τα 17 μέτρα που έχω προαναφέρει θα δοθούν στη δημοσιότητα σήμερα, ενώ τις επόμενες μέρες οι αρμόδιοι υπουργοί θα προβούν σε αναλυτικές παρουσιάσεις. Φίλες και φίλοι, τα μέτρα που ανακοίνωσα σήμερα είναι πλήρως κοστολογημένα και εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους. Θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι η γνώμονα στον δράσεων μας είναι η ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων συμπατριωτών μας και η στήριξη της μεσαίας τάξης σύμφωνα με το κοινωνικό συμβόλαιο μου με τον Κυπριακό Λαό. Ευχαριστώ τις πολιτικές δυνάμεις και τους κοινωνικούς εταίρους που κατάθεσαν κατά καιρού προτάσεις για αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης. Ειδικότερα όμως, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εσάς, τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, γιατί είναι χάρη στις δικέ σας προσπάθειες που η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία και μας επιτρέπει να κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις για στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια με συγκεκριμένους στόχους, με πλάνο και με αποφασιστικότητα. Πάνω απ' όλα όμως με υπευθυνότητα, με επιμονή και με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ.